Πάμε τώρα στα του καιρού. Να καλησπερίσω τον κύριο Μανώλη Λέκα, μετεωρολόγο. Γεια σας, σας ευχαριστώ αρχικά για αυτή τη σύνδεση. Καλησπέρα κύριε Σαλαβάντα, καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, κύριε Λέκα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης για την Κρήτη. Με βάση λοιπόν αυτή την πρόβλεψη, από το απόγευμα και μετά περιμέναμε στο νησί μας ισχυρές βροχές, περιμέναμε καταιγίδες, κατά τόπους χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον, η εικόνα αυτή δεν επιβεβαιώνεται. Τώρα βέβαια δεν ξέρω τι θα βρούμε τις επόμενες ώρες μπροστά μας, οπότε θέλουμε τα φώτα σας. Ναι, να πω λοιπόν ότι πραγματικά και εγώ το ευχόμουν το πρωί με βάση αυτά που βλέπαμε στα προγνωστικά, τα οποία ήταν προγνωστικά τελευταία στιγμή. Δεν σας κρύβω ότι τις προηγούμενες ημέρες το κύριο αίτιο που προκάλεσε όλη αυτή τη διαταραχή, τη φθινοπορεινή θα λέγαμε εικόνα του καιρού και με κάποιες βροχές που σημειώθηκαν έστω και σε τοπικό επίπεδο στο νησί, ήταν πολύ ήπια. Και έτσι φαινόταν ότι σήμερα η όλη αυτή η κατάσταση από το πρωί κιόλας θα τελείωνε. Παρ' όλα αυτά, τα προγνωστικά μοντέλα από χθες το βράδυ έδειξαν μια νέα κατάσταση μιας διαταραχής νοτιοδυτικά της Κρήτης προς την περιοχή της Σύρτης, στα βόρεια, δηλαδή στις βόρειες ακτές της Αφρικής, η οποία ήταν αρκετά έντονη με μια κίνηση πάνω από το νησί μας, δείχνοντας μάλιστα, θα λέγαμε και το πρωί επέμενε σε αυτό, για φαινόμενα τα οποία θα είχαν ιδιαίτερα μεγάλη ένταση. Ευχή όλων μας, και εγώ το έλεγα το πρωί σε διάφορες αναφορές μου, συνεντεύξεις, ότι μακάρι να μην συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί όταν είναι αυτά τα έκτακτα συνήθως είναι και τα πιο δύσκολα, θα λέγαμε. Και δεν ξέρω, αλλά ίσως μας βοήθησε ο Θεός, πάντα μας αγαπάει. Έτσι λοιπόν, παρακολουθώντας και εγώ όλη αυτή την εξέλιξη, πραγματικά αυτό το σύστημα, αυτή η διαταραχή κινήθηκε νότια, αρκετά νότια του νησιού μας, λίγο προς το μεσημέρι πλησίασε τις νότιες παράκτιες ζώνες στα δυτικά και δεν ξέρω για ποιο λόγο κάποια στιγμή υποχώρησε τελείως. Ήρθε όμως σαν σύστημα, πραγματικά επιβεβαιώθηκε η επαναφορά, θα λέγαμε, των καιρικών φαινομένων, ευτυχώς όμως την ήπια μορφή τους. Μία βροχή καθαρά ενός τύπου ποτιστικής, θα τη λέγαμε, σε πολλές περιοχές τα ύψη βροχής που παρατηρούμε μέχρι τώρα είναι αξιόλογα, κυρίως για δυτικές περιοχές. Έτσι, και μια που αναφέρεστε σε αυτό, τα Χανιά πρωταγωνίστησαν στις χθεσινές μέγιστες βροχοπτώσεις. Βλέπουμε ακριβώς και τη σχετική κάρτα. Ναι, και στα νότια μάλιστα, εκεί στα Σφακιά δηλαδή, είδαμε τα υψηλότερα μέχρι τώρα, γιατί ακόμα έχει έστω μια ασθενή έτσι βροχή, τη βλέπουμε να συνεχίζεται. Στα νότια λοιπόν φτάσαμε στα 22 χιλιοστά, σε επίπεδο μέρας είναι αρκετά υψηλό αυτό το ποσοστό, μόνο που έπεσε πάρα πολύ ήπια, ενώ στα βόρεια του, προς τα Χανιά δηλαδή, έχουμε τα 14 και 16 χιλιοστά. Ενώ σε άλλες περιοχές γύρω στα 8 με 10 χιλιοστά, και το ίδιο περίπου είναι και σε περιοχές του Ηρακλείου. Στην πόλη του Ηρακλείου έχουμε στα 3 με 4 χιλιοστά, αλλά στην ευρύτερη περιοχή και στο Τιμπάκι έχουμε τα περισσότερα, κοντά στα 10 χιλιοστά. Και σε άλλες περιοχές, και τώρα συνεχίζει να βρέχει ακόμα και στην Ανατολική Κρήτη. Άρα λοιπόν, η μεταβολή έγινε μεν, έγινε όμως με τον πλέον ήπιο και θα λέγαμε έτσι καλό ρυθμό, με αποτέλεσμα να μην δούμε κάτι το ανησυχητικό, κάτι το ακραίο. Ο κύκλος ολοκληρώνεται. Ευτύχημα είναι αυτό. Να μας δώσετε και μια εικόνα για το Σαββατοκύριακο, να μας πείτε επίσης αν θα δούμε αποκλίσεις στις θερμοκρασίες. Κοιτάξτε, το Σαββατοκύριακο θα το δούμε με ήπιες καιρικές συνθήκες από αύριο το πρωί κιόλας. Ο καιρός αποκαθίσταται σε πολύ καλός, σταματάνε τα φαινόμενα πλέον. Άρα λοιπόν θα έχουμε λίγες νεφώσεις και μια διαδοχή με ηλιοφάνεια, αλλά σιγά σιγά η ηλιοφάνεια θα γίνεται πιο κυρίαρχη. Εκείνο βέβαια που παραμένει είναι οι χαμηλές θερμοκρασίες. Η ψυχρή αέρια μάζα καλά κρατεί, θα λέγαμε, με αποτέλεσμα να δούμε και πάλι τις θερμοκρασίες, ιδιαίτερα και για τις βραδινές ώρες, και το πρωί θα είναι πολύ το κρύο. Με τη μέγιστη αύριο να κυμαίνεται κοντά στους 22 με 24 και 25 βαθμούς Κελσίου για τα νότια. Οι άνεμοι είναι πολύ ήπιοι, ναι μεν διατηρούν μια βόρεια τάση έως και βορειοανατολική, αλλά η έντασή τους θα είναι 2 με 3 το πρωί, λίγο αργότερα μέχρι και τα 4 μποφόρ. Όσον αφορά την Κυριακή, παρόμοια πολύ καλός καιρός, φαίνεται ότι η ηλιοφάνεια είναι το κυρίαρχο στοιχείο πλέον. Οι άνεμοι διατηρούν και πάλι μια βόρεια τάση, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα ενισχυμένη, άρα αυτό σημαίνει και πολύ καλές θάλασσες. Οι θερμοκρασίες όμως και πάλι σε φθινοπορεινή νότα, θα λέγαμε. Το πρωί θα έχει το κρύο και το βράδυ βέβαια του Σαββάτου, ενώ οι μέγιστες τιμές ίσως λίγο υψηλότερα να τις δούμε στους 24, 26 και 27 βαθμούς Κελσίου για τα νότια.
Η επόμενη τώρα εβδομάδα επιφυλάσσει μάλλον μια καινούργια έκπληξη. Ναι, έχει μια ιδιαιτερότητα. Σας άκουσα να το λέτε και προημερών. Θα έχουμε μπροστά μας ένα νέο κύμα ζέστης. Ακριβώς. Ένα νέο κύμα ζέστης. Την ίδια ώρα βέβαια που η υπόλοιπη Ελλάδα θα βιώνει βροχές. Ίσως από την Τρίτη θα δούμε να ξεκινάνε εκεί. Είναι αποτέλεσμα βέβαια ενός βαρομετρικού συστήματος. Πάρα πολύ καλό αυτό για την εποχή. Ξεκινάει, θα λέγαμε, η περίοδος των βαρομετρικών χαμηλών και αυτό μας δίνει την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα τα δούμε και εδώ στα νότια. Εμείς λοιπόν θα βρεθούμε στο νότιο τομέα. Βέβαια, επιτρέψτε μου να σας πω, κυρία Σαλαμπάτα, για να είμαστε πιο ακριβείς, τη Δευτέρα θα εκτιμήσουμε πολύ καλύτερα την καιρική κατάσταση, αν και εκτιμώ ότι μάλλον σε εμάς θα πάει καλά. Τώρα, βρισκόμαστε στο θερμό τομέα. Έχουμε νοτιάδες. Αυτοί οι νοτιάδες δεν γνωρίζουμε ακόμα, φαίνεται να κάνουν μια μικροενίσχυση. Και ταυτόχρονα η θερμότερη αέρια μάζα η οποία του συνοδεύει θα έχει σαν αποτέλεσμα να ανεβάσει πραγματικά τις θερμοκρασίες ενδεχομένως σε αρκετά για την εποχή υψηλά επίπεδα. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Λέκα, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ναι.